Κύριε Παπαβασιλείου, πρώτα απ' όλα να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για το γεγονός ότι μιλάτε στο διαδικτυακό μας κανάλι. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Μέγαρο, όπου πρόκειται να γίνει μια πολύ συγκεκριμένη παράσταση για την οποία θα μας μιλήσετε. Πριν μιλήσουμε όμως γι' αυτό, επειδή είναι η πρώτη φορά έτσι που συναντιόμαστε μαζί, θα ήθελα δύο λόγια επιγραμματικά για κάποιες δουλειές που έχετε κάνει μέχρι σήμερα, που σίγουρα είναι πολλές. Κοιτάξτε, πάρα πολλές δεν νομίζω πως είναι. Η πιο... δηλαδή, ας το πούμε τώρα, μια που το θέσατε έμεσα, είναι σε 30 χρόνια, 30 δουλειές περίπου. Οι τελευταίες είναι το Κουτρούλιο Γάμος στο Εθνικό Θέατρο και ο τυχοδιώκτης του Χουρμούζη στο Φεστιβάλ Αθηνών πριν από 2 χρόνια. Στο παρελθόν είναι το Πίστη, Αγάπη, Ελπίδα του Χόρβα, το Ζουβέν Βίρα, το Διαμάντια και Μπλούζα Αναμουστάκι, ο Ειδίπος Τύρανος, το Σοφοκλή, αυτά και άλλα. Πολύ καλά. Ας μιλήσουμε τώρα για το συγκεκριμένο έργο που θα παρακολουθήσουμε εδώ, το Βαφτιστικό, πολύ γνωστό, μια οπερέτα, πάρα πολύ γνωστή, ίσως και η πιο αγαπημένη. Καταρχήν, επειδή είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω κάποια πλάνα, πρέπει να πω ότι πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο να συντονίζετε τόσους πολλούς ανθρώπους επί σκηνής. Κοιτάξτε, είναι όμως θέμα συνεργατών σε αυτή τη δουλειά, στο θέατρο, ακόμη και στην απλούστερη μορφή του, όπου εμφανίζονται 2 άνθρωποι, ποτέ κανείς δεν είναι μόνος. Και σε αυτήν την περίπτωση ευτυχήσαμε να είμαστε μια ομάδα συνεργατών, Σωτήρης Καβιάρας στο δραματουργικό επίπεδο, η Μαρίνο Ελσεμέ στα σκηνικά και τα κοστούμια, ο Ισίδωρος Σιδέρης στη χορογραφία και φυσικά ο μαέστρος, ο Γιώργος ο Πέτρου, του οποίου η ιδέα ήταν η επανάληψη του Βαφτιστικού, γιατί πίστευε πάρα πολύ στην αποκατάσταση της μουσικής αξίας του έργου του Σακελαρίδη, που όπως είπατε είναι ίσως η πιο δημοφιλής οπερέτα. Και βεβαίως τα δημοφιλή πράγματα με την επανάληψή τους και τα λοιπά πληρώνουν τίμημα πολλές φορές. Ο μαέστρος ήθελε να προτείνει μια νέα ανάγνωση αυτού του υλικού και νομίζω ότι αυτό έδωσε και σε εμάς την αφορμή και το ερέθισμα να επιχειρήσουμε τη σκηνική σύνθεση. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες διαφοροποιήσεις στο σήμερα με άλλες φορές που έχει γίνει το συγκεκριμένο έργο? Διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά το μουσικό μέρος, δεν είμαι ο αρμοδιότερος να μιλήσω για αυτές, αλλά σίγουρα υπάρχει αποκατάσταση κομματιών του έργου τα οποία δεν παίζονταν ή παίζονταν συντετμημένα κτλ.
είχαν γίνει περικοπές. Σε ό,τι αφορά το σκηνικό μέρος, βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι ο Βαπτιστικός έφτασε να είναι το σωσίβιο, το εμπορικό σωσίβιο της λυρικής σκηνής. Εδώ επιχειρείται μια ανάγνωση σκηνική, η οποία παρακολουθεί την μουσική ανάγνωση, και από εκεί και πέρα βεβαίως είμαστε άλλοι άνθρωποι, διαφορετικοί από αυτούς που είχαν ανεβάσει το έργο στο παρελθόν, άρα εξορισμού μάλλον θα είναι ενδεχομένως κάπως διαφορετικό το ανέβασμα. Αλλά θα ήθελα να πω γενικά ότι για μένα ισχύει ο ορισμός του Ζαν Ρενουάρ, του κινηματογραφιστή. Πρωτοτυπία είναι να προσπαθείς να κάνεις τα πράγματα όπως όλος ο κόσμος και να μην το καταφέρνεις. Όχι μόνο σωστό, σοφό. Να σας πω κάτι. Πολλοί νέοι άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούν με σκηνοθεσία. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι στις μέρες μας κάποιος άνθρωπος να ασχοληθεί με ένα τέτοιο εγχείρημα, όταν γνωρίζουμε ότι ειδικά στην Ελλάδα σκηνοθεσία θεάτρου δεν υπάρχει κάποια σχολή. Πρέπει λοιπόν να είναι δίπλα σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει και να μάθει από αυτόν. Πώς διαφορετικά? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα στοιχείο, ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Ζούμε σε καιρούς εκφραστικής δημοκρατίας, δηλαδή οι άνθρωποι που προσέρχονται στις δουλειές του θεάτρου, της μουσικής, της καλλιτεχνικής έκφρασης είναι πάρα πολλοί. Είναι, όσο λιγοστεύουν οι εργάτες στη Δύση, πολλαπλασιάζονται οι καλλιτέχνες. Από εκεί και πέρα βέβαια το θέμα των εκπαιδευτικών υποδομών, το θέμα της σχολής στην οποία αναφερθήκατε. Αυτά δεν αντιμετωπίστηκαν στους δύο αιώνες που έζησε το νέο ελληνικό κράτος. Τώρα ας ελπίσουμε ότι με τη δεύτερη ευκαιρία που ζητάμε ως κράτος μπορεί να αντιμετωπιστούν κάποια από αυτά. Να ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλή επιτυχία που σίγουρα θα υπάρχει. Το έργο είναι εξαιρετικό και βέβαια είμαστε κοντά σας να σας στηρίζουμε και τα πλάνα πολύ σύντομα θα είναι στον αέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Σκηνογράφω εδώ και τα σκηνικά και τα κοστούμια για το Βαπτιστικός. Που βέβαια σκηνοθετεί ο κύριος Παπαβασιλείου, και από ό,τι μου είπατε έχετε κάνει ήδη και πολλές δουλειές μαζί. Θέλω να μου πείτε έτσι επιγραμματικά τι δουλειές έχετε κάνει γενικότερα στην πορεία σας. Γενικότερα, γιατί είμαι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο στην Γαλλία, στο Παρίσι, οπότε έκανα σκηνικά συστηματικά με τον Παπαβασιλείου, λίγο και μερικές άλλες σκηνοθέτες, αλλά έχω μια πιστή δουλειά έτσι μαζί του και γι' αυτό το λόγο με ενδιαφέρει να συνεχίζω να εργάζομαι μαζί του. Άρχισε με ένα Ντεφίλιππο στην Πάτρα, συνέχισε με Γκολντόνι, με Μολιέρο. Τι κάναμε ακόμα, Ελένη Ρίτσου, κάναμε και για το φεστιβάλ έτσι, μαζί μια Ιφηγένεια του Γκέτ στο Ηρώδιο, κάναμε και ακόμα του Κουτρούλη ο Γράμμος φέτος, πολύ ωραία. Αυτά. Πείτε μου κάτι, στη δουλειά σας, που υποθέτω ότι την έχετε ξεκινήσει εδώ και χρόνια, έτσι, ναι. Τι είναι αυτό που σας συναρπάζει πιο πολύ?
Αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να βρω κάτι εικαστικά, έτσι, σχετικά με κάποια δεδομένα που δεν έχουμε σαν καλλιτέχνες. Όταν ο καλλιτέχνης κάνει εικαστικά χωρίς κείμενο, χωρίς τίποτα, mm-hmm. που είναι πιο ελεύθερος φυσικά, εμένα μου αρέσει σαν ένα, πώς το λέμε στα γαλλικά, ένα defi, ένα μάχη να δώσει, mm-hmm. Γιατί έχει αυτά τα υπόλοιπα που πρέπει να αντέχει mm-hmm. και να αντιμετωπίσει ο σκηνογράφος. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο μου αρέσει να φτιάξω κάτι που δεν είναι τόσο να κολλάει με την εποχή, ρεαλιστικά κτλ. Δεν με ενδιαφέρουν. Τώρα φυσικά είναι άλλο πράγμα στην όπερα, γιατί υπάρχουν άλλοι νόμοι, άλλες πράξεις και είναι λίγο πιο, είμαστε ακόμα λιγότερο ελεύθεροι νομίζω. Mm-hmm. Οπότε εδώ για το βαφτιστικό προσπάθησα να κάνω κάτι ουδέτερο στο χώρο, αλλά πιο ρεαλιστικό και πιο να ταιριάζει με την εποχή του βαφτιστικού στα κοστούμια. Έχω κάνει μια κόντρα mm-hmm. μεταξύ τα κοστούμια και το σκηνικό. Το σκηνικό είναι κάτι που σκέφτηκα ότι χρειαζόταν κάποια χρώματα, γιατί η οπερέτα τραβάει κάτι ένα κέφι και έπρεπε να ήταν κάτι ζωντανό, γοητευτικό και τολμηρό λίγο. Γι' αυτό άρχισα με το πάτωμα, να λέω θέλω ένα πάτωμα έγχρωμο. Και μετά ήταν η λογική που φυσικά τώρα ξέρουμε σε ποια κατάσταση είναι η Ελλάδα και δεν ήθελα να ήταν κάτι τρομακτικό έτσι με πολλά εφέ και τα λοιπά, ούτως ή αλλιώς δεν είχαμε mm-hmm. τα λεφτά. Και είπα να χρησιμοποιούμε τις δύναμεις στη σκηνή που κάποια πλατφόρμες ανεβαίνονται, κατεβαίνονται, δηλαδή η μηχανή της σκηνής να τις χρησιμοποιούμε, έχουμε αυτό στην Ελλάδα. Οπότε αυτό που έχουμε εδώ να τα χρησιμοποιούμε. Και γι' αυτό πήρα και πράγματα από το βεστιάριο, από τα φροντιστικά, από άλλες παραστάσεις, σαν να ήταν μια μνήμη του Μέγαρου. Και μετά φτιάξαμε και κάποια κοστούμια για την χοροδία, που να είναι όλοι αυτοί από τα 1920. Φυσικά κλέψαμε κάποια χρόνια, γιατί ήταν πιο ζωντανό, πιο ωραία, πιο κάτι λιγότερο θλιβερό. Λίγο πιο πριν είναι τα κοστούμια λίγο θλιβερά. Έτσι.